Δόξα στον Κύριό μας, αγαπητά μου αδέρφια, τον ευχαριστούμε τον Κύριο, τον δοξάζουμε. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας σήμερα, δόξα στον Θεό. Πάντοτε χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τα αγαπητά αδέρφια μας και όλοι μαζί χαιρόμαστε στην παρουσία του Θεού. Εδώ, αδερφοί μου, είναι, όπως και κάθε επιμέρους εκκλησία, είναι μια πρεσβεία του ουρανού επί της γης. Δόξα στον Θεό, εδώ έχουμε άσυλο, Εδώ πέρα, αγαπητοί αδελφοί, είναι τόπος Άγιος. Άσυλο, άσυλο από την αμαρτία, άσυλο από την κακία, άσυλο από την επιθετικότητα, άσυλο από όλα, αδελφοί. Δόξα στον Θεό. Ερχόμαστε εδώ και αναπαύεται η ψυχή μας. Πραγματικά, ευχαριστούμε τον Θεό. Ακουμπάμε τα βάρη μας στα πόδια του Κυρίου. Συνομιλούμε μαζί Του, ευχαριστούμε τον Κύριο και... Είναι ένα κοριτσάκι στην Νίκαια που είναι ένα βαφτιστή την Κυριακή. Είναι στην αρχή του γυμνασίου. Και την κουβέντιασα λιγάκι να δω, έχει καταλάβει, πόσο έχει καταλάβει. Και ξέρετε τι μου είπε, αδερφή. Μου λέει, γιατί της λέω, τι είναι ο Χριστός για σένα. Μου λέει, για μένα ο Χριστός είναι ο φίλος μου. Κάθε βράδυ, όταν οι άλλοι πάνε για ύπνο, είναι πιστή όλη η οικογένεια, αλλά όταν οι άλλοι πάνε για ύπνο, εγώ λέει κάθομαι και προσεύχομαι και του μιλάω σαν να είναι δίπλα μου. Ένα παιδάκι, αδερφή, μικρό, δόξα στον Θεό. Γιατί ο Κύριος, αδερφή, δεν κοιτάει ηλικίες, αλλά έχει ευλογία σήμερα για όλους μας. Δόξα στον Θεό, για όλους μας. Να ανοίξουμε το λόγο του Κυρίου μας, το βιβλίο της Γενέσεως, στην σελίδα 23, κάπα σίγμα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από την αρχή μέχρι και το 33 εδάφιο. Θα δούμε μήπως το πάμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγένεσης 23 σελίδα, κάπα σίγμα κεφάλαιο. Έγινε δε πείνα εν τη γη, εκτός της προτέρας πείνης της γενωμένης επί των ημερών του Αβραάμ, και υπήγε ο Ισαάκ προς τον Αβιμέλεχ, βασιλέα των Φιλιστέων, εις Γέραρα. Εφάνει δε σε αυτόν ο Κύριος και είπε, «Μη καταβήσεις εις Αίγυπτο, κατοίκησον εν τη γη την οποία θέλω σου υπή, παρήκει εν τη γη ταύτη, και εγώ θέλω είστε μετά σου, και θέλω σε ευλογήσει, διότι εισέ και εις το σπέρμα σου θέλω δώσει πάντα στους τόπους τούτους, και θέλω εκπληρώσει τον όρκο, τον οποίον όμωσα προς Αβραάμ τον πατέρα σου, και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού, και θέλω δώσει στο σπέρμα σου πάντα στους τόπους τούτους, και θέλω σε ευλογηθεί το σπέρμα σου πάντα τα έθνη της γης. Επειδή ο Αβραάμ υπήκουσε στη φωνή μου και φύλαξε τα προστάγματά μου, τα συντολάς μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου. Και κατόκισε ο Ισαάκ εν Γεράρης, ρώτησαν δε οι άνδρες του τόπου περί της γυναικός αυτού και είπε, αδελφή μου είναι, διότι εφοβήθη να είπε γυνή μου είναι, λέγον, μήπως με φωνεύσωση οι άνδρες του τόπου δια τη Ρεβέκα, επειδή το ωραία την όψη. Και αφού διέτριψε εκεί πολλάς ημέρας, Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Φιλιστέων, κύψας από τη Στηρίδος, είδε και ειδού ο Ισαάκ έπαιζε με τα Ρεβέκα της γυναικός αυτού, εκάλεσε δε ο Αβιμέλεχ τον Ισαάκ και είπε, «Ιδού βεβαίως γυνή σου είναι αυτή, γιατί λοιπόν είπας αδελφή μου είναι?» Και είπε προς αυτόν ο Ισαάκ, «Διότι είπον μήπως αποθάνω εξαιτίας αυτής». Και είπε να Αβιμέλεχ, τι είναι τούτο το οποίο έκαμε εσύ μας. Παραλίγον ήθελε κοιμηθεί τη εκ του λαού μετά τη γυναικό σου και ήθελε φέρει εφ' εμάς ανομία. Και προσέταξε ο Αβιμέλεχ εις πάντα το λαό λέγον, ως της εγγύηση τον άνθρωπο τούτον ή τη γυναίκα αυτού θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Θα διαβάσουμε μέχρι εκεί, αδερφοί. Το πάμε λίγο-λίγο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εν αρχή είναι ο λόγος. Όλα ξεκινάνε, αδερφοί, από το κάλεσμα του Θεού. Λέει ο Παύλος, ουχή εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος, δόξα στον Θεό. Θεός είναι αυτός, αδερφή, ο οποίος παίρνει την πρωτοβουλία να πλησιάσει τον άνθρωπο, να συναντήσει τον άνθρωπο. Πάντα ο Θεός, αδερφή, κάνει το πρώτο βήμα. Και από εκεί και πέρα εναπόκειται, αδέλφια μου αγαπητά, σε εμάς να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα του Θεού. Ο Θεός, αδερφή, δεν είναι προσωπολήπτης. Μας το λέει πολλές φορές η Γραφή, το λέει και ο Απόστολος Πέτρος. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, που σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει
ιδιαίτερες συμπάθειες ανεφετείας, δεν διαλέγει αυθαίρετα, αλλά λέει οφθαλμοί του Θεού περιτρέχουσι διαπάσεις της γης για να φανεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδία αυτών τελεία προς αυτόν. Δόξα στον Θεό. Άρα λοιπόν αγαπητοί αδελφοί τώρα ο Θεός καλεί τον κάθε άνθρωπο. Έλθετε λέει πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι όλοι. Μα δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση σε αυτό το κάλεσμα του Θεού, δεν υπάρχει. Δεν έχει την ευλογία ο Θεός μόνο για λίγους, για όλους την έχει την ευλογία ο Θεός, αλλά εναπόκειται αδερφοί στον άνθρωπο, στο πώς θα ανταποκριθεί στο Λόγο του Θεού. Τι στάση θα πάρουμε σήμερα απέναντι στο Λόγο του Θεού. Κάθε μέρα. Βέβαια, κάποια στιγμή ξεκινάει ο άνθρωπος την πορεία του με τον Κύριο. Κάποια στιγμή έχετε αυτή η ωραία γνωριμία με τον Θεό. Έχετε ο Θεός και αναγεννάει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος ψάχνει τον Θεό. Βλέπει ο Θεός μια ειλικρίνεια μέσα του. Βλέπει στο βάθος της καρδιάς ότι ο άνθρωπος ψάχνει. Και έρχεται ο Θεός να αποκαλυφθεί και να αναγεννήσει και να τον ονομάσει τέκνο Θεού. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ευλογημένη πορεία μαζί με τον Θεό. Είναι ευλογημένη πορεία, αδερφοί, μαζί με τον Κύριο. Είμαστε μακάρι για αυτό το οποίο έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είναι μικρό πράγμα, αδελφέ και αδερφοί, να ασχολείται μαζί σου ο Θεός. Καμιά φορά, έτσι, ξεχνιόμαστε μέσα στη ζωή, να το πω παραγνωριζόμαστε με τον Κύριο, με την κακή έννοια, όχι ότι γνωριζόμαστε. Γιατί όσο το γνωρίζουμε τον Κύριο πραγματικά, τόσο καταλαβαίνουμε, αδερφοί, το πόσο μεγάλος και φοβερός Θεός είναι. Είναι αυτός, αδερφοί, που με ένα του λόγο δημιούργησε το χώρο, το χρόνο και την ύλη. Ασύλληπτα πράγματα, Εμείς ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε τη ζωή εκτός χώρου και χρόνου. Αλλά ο Θεός είναι εκτός. Και τα έφτιαξε όλα αυτά με ένα του λόγο. Πόσο μεγάλος είναι αυτός ο Θεός. Η επιστήμη, έτσι στις μέρες μας ειδικά, μας δίνει λίγο να καταλάβουμε το μέγεθος. Και αυτό βέβαια ασύλληπτο είναι, έτσι. Όταν αρχίσει ο άνθρωπος και μιλάει για εκατομμύρια έτη φωτός, χάνεται, το μυαλό χάνεται, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Βλέπετε πολλές φορές στέλνουμε μια φωτογραφία με το κινητό μας ενός αντικειμένου και δίπλα τι κάνουμε, οι μάστοροι βάζουν ένα στυλό μπικ ή οτιδήποτε για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το αντικείμενο, γιατί αλλιώς δεν το καταλαβαίνεις. Και έτσι εμείς μετράμε τα μεγέθη σχετικά. Λέμε η εκκλησία της Κηφισιάς σε μεγάλη αίθουσα, σχετικά με κάτι άλλο. Το άλλο είναι πιο μεγάλο. Αλλά στο σύμπαν χάνει το μυαλό μας, αδερφοί. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης να καταλάβουμε. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφέ, που ενδιαφέρεται και ασχολείται μαζί σου. Και χθες ακούσαμε στη Νίκη ένα μήνυμα. Προσέξτε, μην καταφρονήσετε το λαλούντα. Μην το καταφρονήσουμε αυτόν τον φοβερό Θεό. Αυτόν τον Θεό, αδερφή του σύμπαντος, ο οποίος ήρθε και κάνει την τιμή στον καθένα από εμάς να ασχολείται μαζί μας. Τι όχι μόνο ασχολείται, αδερφή, έδωσε το αίμα του για μας. Έδωσε τη ζωή του για μας ο Κύριος. Έδωσε τα πάντα για μας. Για να μπορεί να έχει αυτή τη σχέση μαζί μας, να προσέξουμε, μην τον καταφρονήσουμε. Αλλά υπήρχε εδώ πέρα στην ιστορία μας ένα καλό παράδειγμα, ο Αβραάμ, αδερφή, ο οποίος δεν καταφρόνησε το λαλούντα μέσα στη ζωή του. Αλλά φρόντισε, αδερφή, από τη στιγμή που ξεκίνησε το περπάτημα με τον Κύριο και δέχτηκε αυτή την πρόσκληση, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και επιμέλεια μέσα στη ζωή του, να υπακούει στη φωνή του Θεού. Μέσα στην πορεία του έκανε λάθη. Και όλοι θα κάνουμε λάθη. Αλλά όμως, αδερφοί, το φρόνημά του και η θέλησή του ήταν να ευχαριστήσει τον Θεό, ήταν να ευαρεστήσει τον Κύριο. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός αυτός ο άνθρωπος. Και αγαπητά αδέρφια, τα πράγματα του Θεού θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λέει, ποιος θα κατοικήσει ανάμεσά μας μετά του κατατρώγοντος πυρός και μετά των αιωνίων καύσεων. Τι σημαίνει αυτό, αδερφοί, ότι περπατάμε ανάμεσα σε πύρινους λίθους, στην παρουσία του Θεού. Ο Παύλος λέει, με τα φόβου και τρόμου να εργάζει τη σωτηρία σας. Με τα πάσης φυλάξεως φίλε την καρδιά σου, ότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και το βλέπουμε αυτό, αδερφοί, ότι μέσα στη ζωή ο άνθρωπος, ο χριστιανός,
ο οποίος θα πάρει σοβαρά το Ευαγγέλιο και θα κάτσει με προσοχή και θα πει: Κύριε, τι λες, Κύριε, τι θες από μένα, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Να εξερευνάει το θέλημα του Θεού, αυτός αδελφοί τελικά θα τον ευλογήσει ο Θεός, όπως θα δούμε και εδώ στην ιστορία. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος χριστιανός κι αυτός, θα πάρει τα πράγματα του Θεού επιπόλαια, δεν βαριέσαι, καλός είναι ο Θεούλης, δεν τα βλέπει αυτά, και αυτό δεν πειράζει, το άλλο δεν είναι σημαντικό, για το άλλο δεν βαριέσαι, το άλλο είναι πολύ αυστηρό, και αρχίζει και προσπαθεί να φέρει το Ευαγγέλιο στα δικά του τα μέτρα, αυτός αδελφοί θα υποφέρει πολύ στη ζωή του. Θα υποφέρει και θα υποφέρει όχι κανένα άλλο λόγο. Πρώτα γιατί ο Θεός τον αγαπάει και θέλει να τον βοηθήσει να περπατήσει σωστά. Αλλά πέρα από αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι και γεγραμμένο ότι ό,τι σπείρει ο άνθρωπος θα το θερήσει. Θα σπείρω στη σάρκα, φθορά. Στο πνεύμα, ζωή αιώνια. Δόξα τω Θεώ. Είναι νόμοι αυτοί πνευματικοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ πέρα ο Ισάκ, αγαπητοί αδελφοί, εν προκειμένου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε προοφθαλμόν ένα καλό παράδειγμα. Τον Αβραάμ, τον πατέρα του. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για τα καλά παραδείγματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα καλό πολίτευμα και τους ευλόγησε ο Θεός. Και μπορείς και εσύ, αδερφέ, να τους κοιτάξεις και να μιμηθείς το πολίτευμά τους, έχοντας προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος. Λες, αυτός ο αδερφός πήγε καλά στη ζωή του. Τον ευλόγησε ο Θεός. Δεν είναι ότι δεν πέρασε δυσκολίες, δεν πέρασε κάποια ασθένεια, δεν πέρασε κάποιο πρόβλημα, αλλά ήταν ο Θεός μαζί του. Δόξα στον Θεό. Και αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού εδώ στον Ισάκ, Και αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού για μας, αδερφοί. Ότι, παιδιά μου, εγώ θα σας ευλογήσω, αλλά με μία προϋπόθεση. Θα κοιτάξετε μέσα στη ζωή σας, σε κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, να υπακούτε ακριβώς στη φωνή μου. Αυτό λέει. Εγώ ευλόγησα, του λέει, τον Αβραάμ, τον πατέρα, γιατί υπάκουσε στη φωνή μου. Και τώρα ο Ισάκ ξεκινάει, λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, ένα ωραίο περπάτημα. Και αμέσως έρχεται να δοκιμαστεί η καρδιά. Τι γίνεται πείνα στη γη. Η εύκολη λύση να πάω στην Αίγυπτο. Γιατί η πείνα εκείνη την εποχή ήταν επειδή δεν έβρεχε, όπως και τώρα σε εμάς δεν βρέχει, απλώς τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα γιατί υπάρχει η τεχνολογία και κάπως τα βολεύουμε προς το παρόν. Αλλά η εύκολη λύση είναι η Αίγυπτος. Έχει τον Νείλο, το ποτάμι, ο Νείλος δεν στερεύει. Θα έχουμε νεράκι εκεί πέρα να σκαλίσουμε, να ποτίσουμε, να φυτέψουμε. Η εύκολη λύση. Αλλά ο Θεός του λέει, αγαπητοί αδερφοί, μείνε σε αυτή τη γη, εδώ πέρα, στην οποία παρικείς, και εγώ θα είμαι μαζί σου. Τι θα κάνει τώρα ο Ισάκ, θα εμπιστευτεί τη φωνή του Θεού. Ή θα πει, καλά, εντάξει, τα λέει ο Θεός αυτά, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που λέει ο Θεός. Ο Ισάκ όμως, αδερφοί, παραδίδεται στα χέρια του Κυρίου και ακολουθεί τη συμβολή του Θεού. Πάει εκεί στη γη, αλλά και εκεί, αγαπητοί αδερφοί, να σου η απειλή. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν όπως τώρα, νομίζετε, αστυνομίες που τρέχουν με αυτά. Πιο τα πράγματα απλά, πιο απροστάτευτος ο άνθρωπος, ο κόσμος. Πάει εκεί, είχε μια όμορφη γυναίκα, τη Ρεβέκα, σου λέει: Θα μου τη φάνει τη γυναίκα. Τώρα είμαι σε μια ξένη γη, ποιος θα με προστατεύσει, θα με καθαρίσει κάποιος, θα μου πάρει τη γυναίκα. Τι θα κάνω, δεν ρωτάει το Θεό, δεν κοιτάει το θέλημα του Θεού, δεν ψάχνει. Ο φόβος κυριεύει τώρα την καρδιά του. Δόξα στον Θεό. Ο φόβος, λέει, του ανθρώπου στείνει παγίδες. Αλλά ο πεπιθός επί τον Κύριο είναι εν ασφαλεία. Δόξα στον Θεό. Μη φοβάσαι, αδερφέ. Αν ο Θεός είναι μαζί σου, δεν μπορεί κανένας να είναι εναντίον σου. Αν ο Θεός είναι μαζί σου, δεν μπορεί να σε πειράξει κανένας. Και πολλές φορές, αδερφοί, οι άνθρωποι απορούνε. Μα καλά, τώρα στον αιώνα που ζούμε, που έξω ο κόσμος έχει γίνει μια ζούγκλα. Τρώει ένας τον άλλον, μαχαίριες στην πλάτη, πριονίσματα στις καρέκλες. Βλέπετε τι γίνεται, τα ξέρετε. Θα πας με το σταυρό στο χέρι, θα σε φάνε λάχανο, κακομοίρι μου. Κάνε και εσύ λίγο μια τρίπλα, συμβιβάσου και εσύ λιγάκι. Άμα σου αγριέψει ο άλλος, αγρίεψε του και εσύ, βάλ τον στη θέση του, πες του και καμιά κουβέντα παραπάνω εκεί, να καταλάβει. Τώρα εντάξει, καλά τα λέει το Ευαγγέλιο, να είσαι πράος και ταπεινός, αλλά στον 21ο αιώνα ζούμε. Τα πράγματα δεν είναι απλά έξω, είναι δύσκολα. Κάνε και εσύ, πες ένα μικρό ψεματάκι να βγάλεις, στα παίρνει η φορεία από 10 μεριές. Πες και εσύ ένα μικρό ψεματάκι,
να μπορέσεις να επιβιώσεις σαν άνθρωπος, να βάλεις και 5 φράγκα στην άκρη, κάθεσαι και εσύ τώρα με το σταυρό στο χέρι να βγάλεις άκρη. Τι έρχεται ο εχθρός, αδερφοί, να βάλει φόβο μες στην καρδιά μας, ώστε να μας βγάλει από το θέλημα του Θεού, ώστε ο Θεός να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που μας έχει δώσει μέσα στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός σε όλους μας, αδερφοί, έχει δώσει υποσχέσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας, ο οποίος πέρα από τις υποσχέσεις του Λόγου, του Κυρίου, ο οποίος είναι ναι και αμήν, δεν έχει και προσωπικές επαγγελίες από τον Κύριο. Όλα αυτά όμως είναι με μια προϋπόθεση. Εάν υπακούσεις τη φωνή μου, εάν μείνεις στο θέλημά μου, και είναι εκεί ο πονηρός να προσπαθήσει να μας εκτρέψει. Ο Ισάκ, αγαπητοί αδερφοί, εν τη αδυναμία του κάνει λάθος. Όμως επειδή είναι ειλικρινής, ο Θεός, αδερφοί, θα τον διορθώσει και θα τον προφυλάξει κιόλας. Δόξα στον Θεό. Και το έχουμε δει αυτό πολλές φορές μες στη ζωή μας. Να μας προφυλάσει ο Θεός. Ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Λύκος από εδώ, λύκος από εκεί και το προβατάκι στη μέση. Πάει, λες, το φάγανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς τα καταφέρνει ο Θεός όμως, αδερφοί, και μας προστατεύει και μας φυλάει. Πώς τα καταφέρνει ο Κύριος, αδερφοί, και μας βγάζει αλόβητος μέσα από αυτό. Και είσαι στην εργασία σου και λύκη. Κίνες, λέει, με περικύκλωσαν, ταύρι δυνατέ και βασάν. Τώρα τελείωσε, δεν βγαίνω από εδώ πέρα, δεν τη βγάζω καθαρή. Έλα όμως, αγαπητοί αδερφοί, που ο Θεός εργάζεται καρδιές. Ξέρετε τι έχω διαπιστώσει πολλές φορές, αδερφοί. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει πάντα, αλλά έχω διαπιστώσει ότι χωρίς να είμαι τρομακτικός, ο Θεός πολλές φορές βάζει φόβο στις καρδιές των ανθρώπων. Και έχει τύχει να αντιληφθώ ότι ο άλλος με φοβάται άνευ λόγου και αιτίας. Τι είναι αυτό? Είναι ο Θεός, αδερφοί, που του βάζει φόβο μέσα στην καρδιά. Και εδώ πέρα πάει ο Θεός και βάζει φόβο Θεού μέσα στην καρδιά του Αβιμέλεχ. Του μιλάει ο Θεός, δόξα στον Θεό. Το βάζει φόβο μέσα στην καρδιά του ξαφνικά. Βλέπει τον Ισάκ ότι τέλος πάντων συμπεριφέρεται στη γυναίκα του σαν γυναίκα του. Και λέει, εσύ δεν είναι αδελφή σου, αυτή η γυναίκα σου είναι, γιατί μας το πες αυτό? Πιστεύω, αδελφοί, γιατί θα παραξενευτεί κάποιος τώρα ένας άπιστος άνθρωπος να έχει έτσι το φόβο του Θεού? Αυτό σπάνιο, μη τυχόν και κοιμηθεί κάποιος μαζί της, θα φέρνεις αμαρτία σε εμάς. Αδελφοί, πριν λίγο καιρό είχε πέσει φωτιά παραδίπλα και είχε κάψει Σόδομα και τα Γόμορα. Αυτό τι είναι? Φόβος Θεού είχε πέσει παντού, αδελφοί. Ξέρανε για ποιο λόγο έπεσε η φωτιά. Είχαν να διαδοθεί τα νέα, Σου λέει, κάτσε μην πέσει και σε εμάς εδώ πέρα φωτιά και μας κάψει ξαφνικά. Φόβος Θεού. Και αναγκάζεται ο Θεός, αδελφοί, πολλές φορές να επιτρέψει κρίση για να μαζευτεί ο άνθρωπος, Γιατί είναι αχαλήνωτος. Είναι, λέει, επειδή, λέει, η κατά του κακού απόφαση δεν εκτελείται ταχαίως, μακροθυμεί δηλαδή ο Θεός, με άλλα λόγια, η καρδιά των ανθρώπων είναι όλη έκδοτος στο να κάνει το κακό. Αλλά εδώ πέρα βλέπετε ότι υπερασπίζεται ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, τα παιδιά του. Και διαβάζω τώρα στο 12. Έσπηρε δε ο Ισάκ εν τη γη εκείνη και σύναξε κατά εκείνο τον καιρό εκατονταπλάσια. Και ευλόγησε αυτόν ο Κύριος. Και μεγαλύνε το άνθρωπος και προχώρη αυξανόμενος, εσύ έγινε μέγας φόδρα. Και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς. Ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι και πάντα τα φρέατα τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού. Επί των ημερών Αβραάμ, του πατρός αυτού, ενέφραξαν τα αυτά οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτά χώμα. Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισάκ, άπελθε αφημών, διότι έγινε δυνατότερο ημών σφόδρα. Και απήλθεν εκεί ο Ισάκ, και έστε τη σκηνή αυτού εν τη κοιλάδη των γεράρων και κατόκισε εκεί. Και ένοιξε πάλι ο Ισάκ τα φρέατα του ύδατος, τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ, του πατρός αυτού. Δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά το θάνατο του Αβραάμ και ονόμασε αυτά κατά τα ονόματα με τα οποία ο πατήρα αυτού είχε ονομάσει αυτά. Και έσκαψαν οι δούλοι του Ισάκ εν την κοιλάδη και έβρικαν εκεί φρέα ρίδατος ζώντος. Λογομάχησαν δε οι ποιμένες των γεράρων μετά των ποιμένων του Ισάκ, λέγοντες, «Η δικό μας το είδωρ», και ονόμασε το φρέαρ Εσέκ, διότι φιλονίξαν μετά αυτού. Και έσκαψαν άλλο φρέαρ και λογομάχησαν και περί αυτού, διότι το ονόμασαν αυτό Σιτνά. Και μετεκίσης εκείθεν έσκαψε άλλο φρέαρ και περί τούτου δεν λογομάχησαν και ονόμασε αυτό Ρεχοβόθ, λέγον, διότι τώρα επλάτην ημάς ο Κύριος και ύφξεν ημάς επί της γης. Και κήθεν ανέβης βίρς αβεέ. Και φάνησε αυτόν ο Κύριος τη νύχτα εκείνη και είπεν, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου. Μη φοβού,
διότι εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε ευλογήσει και θέλω πληθύν το σπέρμα σου δια Αβραάμ, τον δούλο μου. Και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και επεκαλέσει το όνομα του Κυρίου. Και έστεισε εκεί τη σκηνή αυτού. Έσκαψαν δε εκεί οι δούλοι του Ισάκ Φρέαρ. Τότε ο Αβιμέλεχ πήγε προς αυτόν από Γεράρον και ο Χοζάθ, ο οικείος αυτού και φιχόλου αρχιστράτηγος της δυνάμειος αυτού, και είπε προς αυτούς ο Ισάκ, διατίλθετε προς εμέ, αφού εσείς με μισήσατε και με διώξατε από σας. Δε είπον, είδομεν φανερά ότι ο Κύριος είναι μετά σου, και είπομεν, ας γίνει τώρα όρκος μεταξύ ημών και σου, και ας κάνουμε συνθήκη μετά σου, ότι δεν θέλεις κάμε κακό εις ημάς, καθώς εμείς δεν σε εγγύσαμε και καθώς επράξαμεν είσαι μόνο καλό και σε εξαποστήλαμεν εν ειρήνη. Τώρα εσύ είσαι ευλογημένος του Κυρίου. Και έκαμε σε αυτού συμπόσιο και έφαγαν και έπιον και εσηκώθησαν ενωρίς το πρωί. Κι όμως ο ίσως προς τον άλλον το Ισάκ εξαπέστειλε αυτούς και απήλθαν από αυτού εν ειρήνη. Και την ημέρα εκείνη ήρθαν οι δούλοι του Ισάκ και ανήγγυλαν προς αυτόν περί του φρέατος, το οποίο έσκαψαν και είπαν προς αυτόν, ευρήκαμε είδωρ και ονόμασε αυτόν Σαβέ. Δια τούτο είναι το όνομα της πόλεως Βίρσαβέ έως τη σήμερον. Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας, αδελφοί μου, θαυμαστά τα λόγια του Κυρίου. Πριν προχωρήσω σε αυτό το απόσπασμα που διαβάσαμε, θέλω να πω κάτι. Υπήρχε μια ιστορία του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όταν έγινε βασιλιάς και ο Κύριος του έδωσε ανάπαυση, αποφάσισε, αδελφοί, να φέρει την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ. Κιβωτός ήταν στο σπίτι του, αν δεν θυμάμαι καλά το όνομά του, Αβιναδάβ, νομίζω. Είχε μείνει εκεί από τον ημερών που την είχαν πάρει οι Φιλιστέοι και έκατσε εκεί. Αλλά έπρεπε να γίνει αποκατάσταση της παρουσίας του Θεού εκεί που έπρεπε να είναι. Ο Δαβίδ λοιπόν ξεκίνησε να φέρει την Κιβωτό, αλλά όχι όμως κατά το διδαχμένο. Αντί να την κουβαλήσουν οι ιερείς, τη βάλανε πάνω σε μια άμαξα με βόδια. Από πίσω ήταν και ο Ζά, ο γιος του Αβιναδάβ, ο οποίος είχε εξοικειωθεί κακώς με τα πράγματα του Θεού. Είχε μπει ασέβεια μέσα στην καρδιά του και κάποια στιγμή έσυσαν οι βόες στην άμαξα και άπλωσε το χέρι του να την πιάσει και τον επάταξε ο Κύριος και πέθανε. Ο Δαβίδ φοβήθηκε τότε και είπε, ας μην έρθει Κιβωτός, στρέψε την στο σπίτι του Οβίδεδόμ. Κάτσε εδώ, στο σπίτι του Οβίδεδόμ, φοβάμαι να τη φέρω στην Ιερουσαλήμ. Αλλά όμως, τρεις μήνες που κάτσε εκεί Κιβωτό, ο Θεός λέει, ευλόγησε τον Οβίδεδόμ και πάντα όσα είχε, και όλο το σπίτι. Και τελικά ο Δαβίδ καταλαβαίνει και φέρνει κατά το διδιαγμένο την Κιβωτό του Θεού και τη φέρνει στην Ιερουσαλήμ. Δόξα στον Θεό. Τι θέλω να πω, αδερφοί. Ξεκίνησε το έργο του Θεού στη χώρα μας από εργάτες οι οποίοι, αγαπητοί αδερφοί, δώσαν πραγματικά την καρδιά τους όλοι στον Κύριο. Περπατήσανε με το φόβο του Θεού και φέραν την Κιβωτό του Θεού, την παρουσία του Θεού, και ο Θεός τους ευλόγησε. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, αργότερα σηκωθήκαν και εργάτες, όχι μόνο, και ευλογημένοι πολλοί εργάτες, αλλά και εργάτες οι οποίοι δεν προσέξανε στα πράγματα του Θεού. Φερθήκανε με επιπολαιότητα, ίσως με έπαρση, με έλλειψη φόβου Θεού και πάθανε ζημιές. Πάθανε ζημιές, αγαπητοί αδερφοί, γιατί τα πράγματα του Θεού πρέπει, αγαπητοί αδερφοί, να τα πλησιάζουμε με σέβας και με ευλάβεια, δόξα στον Θεό. Και τι έγινε τώρα, Ακολουθεί μια άλλη γενιά, γιατί η γενιά διαδέχεται τη γενιά και μπαίνει ένας φόβος μες στην καρδιά της νέας γενιάς. Μην ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού, μην πάθω καμιά ζημιά. Δεν βλέπεις τον άλλο τι έπαθε. Μην ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού, κάτσε, άστο. Κάτσε σε ένα κάθισμα, άκου και ήσυχα το λόγο του Κυρίου, μην κάνεις τίποτα, έτσι, αυτά, να σωθεί η ψυχούλα μου, αυτό, η ασφάλεια. Μην ανακατευόμαστε και πολύ με τα πράγματα του Θεού, με το λόγο του Θεού, γιατί μπορεί να πάθουμε ζημιά. Είναι αυτό που έπαθε ο Δαβίδ, μη φέρεις την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ, γιατί ο Κύριος επάταξε τον Ουζά. Αλλά όμως, δόξα στον Θεό, να μην δούμε στον Ουζά σήμερα, να δούμε στον Οβίδεδόμ, δόξα στον Κύριο, να δούμε στους ανθρώπους, αδερφοί, οι οποίοι ανά τους αιώνες, αλλά και στη γενιά μας και στις προηγούμενες γενιές εργαστήκανε με φόβο Θεού. Εργαστήκανε, ναι, με λάθη. Κανένας δεν είναι αλάνθαστος, αλλά είχαν πάντα το φόβο του Θεού στην καρδιά τους. Όταν κάνανε λάθη, ταπεινωνόντουσαν, επιστρέφανε στον Κύριο. Πάντα δίνανε όλοι τους την καρδιά να κάνουν το θέλημα του Θεού.
μπήκανε, θα έλεγα, έτσι, με την ψυχή τους μέσα στο έργο του Θεού. Και ο Θεός, αδερφοί, τους ευλόγησε. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς τους εργάτες, για αυτά τα παραδείγματα, αδερφοί. Αυτούς να μιμηθούμε και να πάρουμε κι εμείς αυτήν την ευλογημένη απόφαση, αν δεν την έχουμε πάρει ακόμα σήμερα, να μπούμε με όλη μας την καρδιά στο έργο του Θεού. Και ο Θεός θα μας ευλογήσει, αγαπητοί αδερφοί, και εμάς και τις οικογένειές μας κατά πάντα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ πέρα ο Ισάκ, αγαπητοί αδερφοί, έχοντας το καλό παράδειγμα του Αβραάμ, έχει την επαγγελία, έχει την υπόσχεση του Θεού. Αλλά δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Τι κάνει? Εργάζεται, σπέρνει. Και το αποτέλεσμα είναι να σπείρει και να θερήσει εν αυθονία. Ο σπύρον, λέει, με αυθονία, θα θερήσει και με αυθονία. Και θερίζει εκατονταπλάσια. Το βλέπουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη, λέει ο Κύριος, ο σπόρος, ο λόγος του Θεού, πέφτει σε διάφορες καρδιές. Αλλά υπάρχουν κάποιες καρδιές οι οποίες καρποφορούν, λέει, εκατονταπλάσια. Δόξα στον Θεό. Και τέτοιες καρδιές, αδερφοί, θέλουμε να είμαστε όλοι μας. Και αν κάπου τα πήραμε τα πράγματα λίγο πιο χλιαρά, αν κάπου ξεχαστήκαμε στο δρόμο, αν κάπου κουραστήκαμε, αν κάπου τι να κάνουμε, όπως ο Ιακώβ, αναζωπηρώθηκε, λέει, το πνεύμα του Ιακώβ, δόξα στον Θεό, να πάρουμε σήμερα μια νέα απόφαση να εργαστούμε για το Θεό, να σπείρουμε στα πνευματικά, στο Λόγο του Θεού, στην προσευχή, στον αγώνα το πνευματικό. Αδερφοί, όλα θα μας χαριστούν από τον Κύριο, αλλά χωρίς αγώνα τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα είναι δωρεάν, γιατί κανένας δεν ταξίζει, όσο και να κουραστούμε, δεν ταξίζουμε. Ο Θεός χαρίζει την καρποφορία, αλλά αν δεν κουραστούμε, αν δεν κοπιάσουμε, αν δεν κακοπαθήσουμε, δεν πρόκειται να θερήσουμε, αγαπητοί αδερφοί. Θα θερήσουμε φτωχά, μίζερα. Αλλά ο Θεός μας, αδερφοί, είναι Θεός πλούσιος. Έχει πολλά να μας δώσει ο Κύριος σε όλους μας, αγαπητοί αδερφοί. Δεν θέλει ο λαός του Θεού να παίνεται, να είναι έτσι κακομύρικος, ίσα-ίσα σαν τον Γεδεών, προσπαθούσε λίγο να φυλάξει και λίγο σταράκια να μην το κλέψουν. Όχι, αδερφοί, θέλει ο Θεός να μας ευλογήσει κατά πάντα. Δόξα στον Θεό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Κατά πάντα, λέει, Γάιε, θέλω να ευωδώνεσαι και να ηγαίνεις καθώς ευωδούται η ψυχή σου, λέει ο Απόστολος Ιωάννης στο πνευματικό του παιδί. Δόξα στον Θεό. Έτσι θέλει να μας βλέπει ο Κύριος όλους μας. Εάν ο Ιωάννης είναι τέτοια η επιθυμία του, τέτοια η αγάπη του, πόσο μάλλον του Κυρίου. Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε, αδερφοί. Και να ξέρουμε κάτι, υπάρχει κάποιος που μας ζηλεύει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αντισταθεί. Και αυτός είναι ο διάβολος, η σάρκα μας και ο κόσμος. Οι τρεις εχθροί, Οι εχθροί. Εδώ είναι οι Φιλιστέοι. Εμείς δεν έχουμε Φιλιστέους, εμείς έχουμε αυτά τα τρία. Θα αντισταθεί εξάπαντος. Και όποτε πάρεις απόφαση να κάνεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου, να ξέρεις ότι ο διάβολος θα ξεσηκωθεί. Ο διάβολος, αδερφοί, μας θέλει στην θέση της ηρεμίας, στη θέση της ισορροπίας, στη θέση του βολέματος. Και μόλις ο χριστιανός προσπαθήσει να ξεβολευτεί και να ανέβει πνευματικό σκαλοπάτι, θα του αντισταθεί ο διάβολος οπωσδήποτε. Γιατί δεν θέλει να προοδεύσει πνευματικά, θέλει να σε κρατήσει εκεί, αν δεν μπορεί να σε πάει και προς τα πίσω. Να σε κρατήσει καθυλωμένο. Δόξα στον Θεό. Πριν λίγες μέρες είχα πάει μια επίσκεψη σε ένα σπίτι. Χάρηκα τόσο πολύ. Μια ψυχή από το σταθμό, γονείς μιας αδελφής μας, μόνη της αυτή στην εκκλησία χρόνια, αλλά προσευχόταν και αναγεννήθηκαν οι άνθρωποι. Ήρθε η ώρα να κάνουν το θέλημα του Θεού να βαφτιστούν εν ύδατη. Φωτιά ο παππούς, γεμάτος, να βαφτιστώ, να κάνω το θέλημα του Θεού, μου μίλησε ο Κύριος. Χαρά κι εγώ, του είπα κάτι, του λέω, να ξέρετε όμως ότι ο διάβολος θα αντισταθεί. Μου λέει, τον έχω δεμένο το διάβολο, έξω από το σπίτι μου. Φωτιά ο παππούς. Δόξα στον Θεό. Τελικά όμως, ο διάβολος δεν χτύπησε τον παππού, χτύπησε εμένα. Το πρωί που πήγαινα να φτιάξω καφέ, αφού προσευχήθηκα και αυτά, φεύγει το πιάτο που πήγα να πάρω το φλιτζάνι, σπάει πάνω στο ράφι και πάει και μου κόβει το χέρι. Κυριακή πρωί. Αίματα, πλημμύρισε η κουζίνα, αίματα πεταγότανε. Τι να πω. Έτρεχα στο νοσοκομείο, αλλά πρόλαβα και τη βάφτιση και όλα τα προλάβαμε, δόξα στον Θεό.
Τι είναι αυτό, είναι ο αδερφή ο διάβολος, ο οποίος προσπαθεί να σου κόψει τα πόδια. Να σου πει, άστο ε, όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες, λένε οι κοσμικοί. Έτσι σου λέει και ο διάβολος, ε, μην ανακατεύεσαι με τα πνευματικά άστα. Όχι αδερφοί, ε, αντιστάθε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Δόξα στο Θεό. Ε, μία, δύο, τρεις θα σκάσει και θα φύγει. Ευχαριστούμε το Θεό αδερφοί. Και εδώ πέρα οι Φιλιστέοι πάνε και ρίχνουν χώματα στα πηγάδια. Από εκεί που βγάζανε νερό. Γιατί τα πάντα εξαρτάται από το νερό. Ε. Όσο και να σπέρνεις, άμα δεν το ποτίσεις, δεν θα φυτρώσεις τίποτα. Και όλα εξαρτώνται αδερφοί από την επικοινωνία μας με το Θεό. Τρέξε στο έργο του Θεού. Πήγαινε επισκέψεις. Ευαγγέλισε. Παρακάλεσε τον έναν. Συνέτησε τον άλλον. Δίδαξε τον παρακάτω. Μάζεψε την νεολαία. Μάζεψε τον Κυριακό. Τρέχα στα βουνά και στα λαγκάδια. Αν χάσουμε την επικοινωνία μας με τον Θεό, δεν κάνουμε τίποτα, αδερφοί. Ματέως κοπιάζομαι. Η κινητήριος δύναμη της Εκκλησίας είναι η προσευχή. Χωρίς προσευχή δεν γίνεται τίποτα. Δόξα στον Θεό. Προσευχή είναι αυτή που αναφωδιάζει το λαό του Θεού. Προσευχή είναι αυτή που δένει και καθυλώνει τον εχθρό. Προσευχή είναι αυτή που ανοίγει δρόμους. Προσευχή είναι αυτή που μας δίνει οδηγία. Η προσευχή και ο λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι εκεί που πραγματικά ανανεωνόμαστε, ευλογούμαστε, φωτιζόμαστε, ανοίγουν τα μάτια μας, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλιώς ψηλαφούμε στο σκοτάδι, σαν τους τυφλούς. Τι να κάνουμε, αδερφέ? Ξέρω εγώ τι να κάνουμε, αδέρφια, ξέρω εγώ. Εσύ τι λες, αδερφέ? Εσύ τι λες, αδερφέ? Αυτό, όλοι λέμε κάτι. Τα κάνουμε μια σαλάτα και μετά, ας πούμε, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Τίποτα δεν γίνεται όμως. Και κάποια στιγμή λες, μήπως πρέπει να πάω πάλι πίσω στα γόνατα. Και στείνεις το θυσιαστήριο στον κεκριμισμένο, ψάχνεις να βρεις τον Κύριο, αποκτά ξανά το ταμείο σου στην προσευχή, τα γόνα, περιμένεις εκεί το Θεό. Και τι, ξαφνικά αρχίσεις και βλέπεις το Θεό να ενεργεί. Ξαφνικά καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις. Χωρίς να σου το πει κάποιος σου. Ίσως και χωρίς να σου μιλήσει και ο Θεός καμιά φορά. Πώς γίνεται αυτό, Κύριε? Είναι, αδερφοί, το έλεος του Θεού. Είναι το χέρι του Θεού. Και χωρίς το χέρι του Θεού, αδερφοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δόξα στον Θεό. Αν ο Θεός δεν ενεργήσει, αν ο Θεός δεν συμμαρτυρήσει το λόγο του, στο κήρυγμά του, όσο και καλά να τα λέμε, όσο και κηρύγματα να κάνουμε, αδερφοί, θέλουμε την ενέργεια του Κυρίου στην Εκκλησία. Θέλουμε την ενέργεια του Θεού στη ζωή μας. Ο Ισάκ το καταλαβαίνει αυτό. Και τι κάνει? Αγωνίζεται να ανοίξει τα πηγάδια. Δεν είναι εύκολο. Άντε πάλι από την αρχή. Άντε πάλι από την αρχή να ανοίξει το πηγάδι. Και αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι μέσα στη ζωή μας βρισκόμαστε σε αυτόν τον ατέλειωτο, ατέρμονο αγώνα μέχρι να μας πάει ο Κύριος κοντά του. Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να ξεφράσουμε τα πηγάδια μας. Συνέχεια ο διάβολος θα προσπαθεί να μας ρίξει χώματα και πέτρες μέσα. Συνέχεια ο διάβολος θα προσπαθεί να σου ρίξει μέρημνες. Συνέχεια θα προσπαθεί να σου ρίξει απαγοήτευση. Συνέχεια θα προσπαθεί να σου βάλει μέσα επιθυμίες άλλων πραγμάτων. Να αρχίσει να κοιτάς τα κοσμικά, να αρχίσει να κοιτάς να πλουτίσεις, να αρχίσει να κοιτάς, ας πούμε, περίεργα άλλα πράγματα, να γεμίζει η καρδιά σου επιθυμίες. Τι είναι αυτά, είναι χώματα. Προσπαθεί να φράξει το πηγάδι μέσα, να μην βγαίνουν αυτά τα ζωντανά νερά τα οποία είπε ο Κύριος Σαμαρίτησα. Τι της είπε, Σαμαρίτησα? Της είπε ότι εσύ μου μιλάς για αυτό το νερό εδώ πέρα, το οποίο άμα το πεις θα ξαναδιψάσεις. Εγώ όμως σου μιλάω για ένα νερό το οποίο θα γίνει μέσα σου πηγή και θα το αναβλύσεις στη ζωή αιώνιων και δεν θα διψάσεις ποτέ. Κι όμως, αδερφοί, πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί διψάμε. Γιατί διψάμε? Γιατί το πηγάδι φράζει. Δόξα στον Θεό. Και θέλει αγώνα πνευματικό, αδερφοί, να μείνει το πηγάδι καθαρό. Και όχι μόνο το πηγάδι αυτό που μας έχει χαρίσει ο Θεός, όχι μόνο τα εδάφη που μας έχει χαρίσει ο Κύριος, αλλά και νέα πηγάδια. Βλέπετε εδώ, Ισάκ επεκτείνεται, αδερφοί, δίνει τον αγώνα. Πολλές φορές ο αγώνας μας, αδερφοί, θα νομίσουμε ότι είναι μάταιος. Θα αγωνιστείς τα γόνατα, θα προσευχηθείς, θα νηστέψεις ακόμα και θα πέσεις πάλι στο ίδιο λάθος. Θα δεις ίσως πάλι τις ίδιες αδυναμίες. Τι είναι αυτό? Είναι εδώ,
που οι Φιλιστέοι πάνε και του ρίχνουν τα χώματα μέσα, ενώ εκείνος τα άνοιξε, του τα ξαναρίχνουν μέσα. Και εκεί θα δοκιμαστεί η καρδιά μας, αδερφοί, τσάμπα κόπος, δεν τα παρατάς, άστα καημένε, δεν είναι για σένα αυτά. Εσύ τώρα δεν είσαι σαν και εκείνον τον αδελφό, σαν εκείνον την αδελφή που είναι πνευματική. Εσύ τώρα, άστο, δεν... Όχι, αδερφοί, θα δώσουμε τη μάχη την πνευματική και θα νικήσουμε στο τέλος, όπως νίκησε εδώ πέρα ο Ισάκ. Δεν τα παρατήσουμε, δεν τα βάλουμε κάτω, δεν θα απογοητευτούμε από τον εαυτό μας, ο οποίος πολλές φορές θα μας απογοητεύσει. Αλλά ο Κύριος δεν θα μας απογοητεύσει, αδερφοί. Και τι, βλέπει ο Κύριος τον αγώνα σου, δόξα στον Θεό. Βλέπει ο Κύριος ότι αγωνίζεσαι, ότι κακοπαθείς, ότι δεν τα βάζεις κάτω. Ότι εξητάς τον Θεό μόνο στην καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Και λες, Κύριε, όχι, αυτό το οποίο βλέπω μέσα μου, η αδυναμία που υπάρχει μέσα στην καρδιά μου αυτή, Κύριε, δεν τη θέλω. Θέλω με το αίμα σου να την πάρεις, Κύριε. Μα ξαναβεί και θα επιμένω. Δεν θέλω την αδυναμία αυτή μέσα στην καρδιά μου. Θέλω η καρδιά μου να είναι καθαρή. Θέλω το πηγάδι να είναι ανοιχτό, να βγαίνει το νεράκι το ζωντανό. Να ξεδιψάει και εμένα, να ξεδιψάει και τους γύρω μου. Θέλω να πηγαίνω στην εργασία μου και να έρχονται να φέρνει ο Θεός τις ψυχές και να τους λέω δύο λόγια για σένα, Κύριε. Θέλω να περπατάω στον δρόμο και καθημερινά να μου δίνεις ωραίες ευκαιρίες να δίνω το νερό το ζωντανό σε άλλες ψυχές. Θέλω να έρχομαι στην εκκλησία και να γίνομαι μια ευλογία στα αδέρφια μου. Θέλω να στέκομαι στην προσευχή και να μου δίνεις μηνύματα για τους αδερφούς μου. Δόξα στον Θεό, ο καθένας μας αδερφή, από το πόστο του, με το ρόλο του, με αυτό που του έχει χαρίσει ο παντοδύναμος Θεός. Δεν είναι μικρό, αδερφή, αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός. Δεν είναι μικρό το να είσαι δούλος μου. Έτσι λέει στον Ισαΐα. Μικρό είναι το να είσαι δούλος μου. Είναι μικρό το να είσαι δούλος Χριστού. Είναι μικρό το να είσαι δούλη Χριστού σήμερα. Αδερφοί, είναι η ύψιστη τιμή. Οι άνθρωποι καυχόνται. Πότε, όταν τους προσλάβουν σε μια μεγάλη εταιρεία. Μια εταιρεία η οποία είναι, άμα είναι και πολυεθνική, με γερές βάσεις, με πολυετή, ας πούμε, έτσι, πορεία στο χώρο και τον βάλουν και σε μια καλή θέση. Του δίνουν αυτοκίνητο, του δίνουν κινητό τηλέφωνο, του δίνουν και σπίτι πολλές φορές και του λένε θα δουλεύεις για μας. Δεν θέλουμε να ανησυχείς για τίποτα. Τα έχουμε όλα εμείς για σένα λυμένα. Μη στεναχωριέσαι για το πώς θα πληρώσεις τώρα το ρεύμα σου. Αυτά τα παιδιά, εμείς θα τα πάμε στο σταθμό. Αυτό μιλάμε τα μεγάλα στελέχη. Αυτό το ένα, όλα. Τι θέλουμε. Θέλουμε εσύ να είσαι αφοσιωμένος σε εμάς. Και καφιέται, λέει, πω, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ας πούμε, δουλεύω για την τάδε εταιρεία. Τι λες, ρε παιδί μου, Αλλά εμείς, αγαπητοί αδερφοί, το ίδιο μας λέει ο Κύριος. Άκουσα με, παιδάκι μου. Εγώ θέλω να είσαι δούλος μου και δούλη μου. Αν θελήσεις, εγώ θα στα έχω όλα λυμένα. Δεν θα με ρυμνάς εσύ. Ναι, θα αγωνιστείς, θα εργαστείς, αλλά δεν θα με ρυμνάς, δεν θα αγχώνεσαι. Είναι πάνω μου το πώς θα πληρώσεις το ρεύμα, πώς θα φας, πώς θα πεις. Ας το πάνω μου. Εσύ θέλω να κοιτάς τα δικά μου τα πράγματα. Δόξα στον Θεό. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, αδερφή, από αυτό. Και να έρχεται ο Θεός μετά και να σε επισκέφτεται και να σε ευλογεί και να σε συστήνει και στους άλλους ανθρώπους. Γιατί εδώ πέρα, αδερφή, τελικά τι έγινε. Ενώ στην αρχή τον μαχώτησαν, τον διώξανε. Και οι άνθρωποι πολλές φορές θα μας διώξουν, θα είναι στη δουλειά, ας πούμε, και θα κάνουν το πηγαδάκι και εσύ θα σε απ' έξω. Γιατί είσαι το παιδί του Θεού. Θα είσαι στο σχολείο και θα είσαι απ' έξω από την παρέα. Θα είσαι μέσα στα πράγματα. Θα σε κάνουν πέρα, όπως εδώ η Φιλιστή τον Ισάκ. Φύγε από εδώ. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, στο τέλος, τι θα κάνουν. Θα αναγνωρίζουν και θα πούμε, είδαμε φανερά ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Όταν θα έχει το πρόβλημα, θα έρθει να σου πει, σε παρακαλώ, προσευχή σου για μένα, προσευχή σου για το πρόβλημά μου. Εσύ που είσαι άνθρωπος του Θεού, τι λες να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Δόξα στον Θεό. Μια φορά μου έγινε αυτό στη δουλειά μου. Είχαν μια περίπτωση, ένα δύσκολο θέμα,
ήταν σαν το γόρδιο δεσμό. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Από το τράβηξε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Αν δεν τράβηξε την άλλη, αλλού. Και όπως ήμασταν εκεί και συζητάγαμε, εγώ τι ήμουν, ένας νεοδιόριστος υπάλληλος. Ένα χρόνο δεν είχα. Και γυρνάει ο διευθυντής, προσέξω Θεού το λέω, αδέρφια μου, και μου λέει: εσύ που είσαι άνθρωπος του Θεού, τι λες να κάνουμε για αυτήν την περίπτωση. Μα τι σχέση έχει τώρα ο άνθρωπος του Θεού με το πώς θα λύσουμε ένα πρόβλημα στη δουλειά? Έχει σχέση, αδερφέ. Γιατί ο άλλος ξέρει ότι είσαι ειλικρινής, ότι αυτό που θα του πεις είναι αλήθεια. Δόξα στον Θεό. Ενώ ο άλλος ξέρει ότι μπορεί και να τον κοροϊδεύσει. Μπορεί και να τον ξεγελάσει. Δόξα στον Θεό. Αλλά τι ωραία, αγαπητοί αδερφοί, η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας τι λέει? Έχεις μικρή δύναμη. Και εμείς έχουμε μικρή δύναμη, αδερφοί. Κοιτάω κάτι εκκλησίες στο εξωτερικό, οργανισμούς, θηρία. Μπάτζετ, διασυνδέσεις, κτίρια, υποδομές. Εμείς τι είμαστε? Ξυπόλοιτοι. Δόξα στον Θεό. Τι είμαστε? Από δύναμη μηδέν. Φού να μας κάνεις θα εξαφανιστούμε. Αλλά εφύλαξες το λόγο μου, δεν αρνήθηκες το όνομά μου και γι' αυτό λέει θα κάνω αυτούς που είναι από τη συναγωγή του Σατανά, οι οποίοι λένε ότι είναι θρησκευόμενοι, αλλά δεν είναι, αλλά ψεύδονται, θα τους κάνω να γονατίσουν μπροστά σου και να γνωρίζουν ότι εγώ σε αγάπησα. Δόξα στον Θεό. Και εδώ πέρα, αγαπητέ αδελφοί, αυτό κάνει στον Ισάκ ο Θεός. Έρχονται οι άλλοι και πραγματικά ζητάνε την ευλογία του. Ζητάνε να συνθηκολογήσουν μαζί του και λέει όταν η οδός του ανθρώπου είναι αρεστή σε αυτόν και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει μετά αυτού. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριός μας και ο Θεός μας έχει να μας δώσει πολλά, αδελφοί. Πολλά. Ο προφήτης λέει πολλές φορές είμαστε εν μέσω των αγαθών ως νεκροί. Και εγώ πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου, αδελφοί. Δεν ξέρω τι μας πιάνει καμιά φορά. Μας πιάνει μια περίεργη έτσι ραστόνη, αθυμία, ακιδεία, το λέει ο Λόγος του Θεού, το πνεύμα της ακιδείας. Βαριέμαι τώρα να προσευχηθώ. Βαριέμαι να πάω στην εκκλησία. Βαριέμαι να... Δόξα στον Θεό, Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, σήμερα μας δώσει ξανά το πνεύμα της δυνάμειος, Δόξα στον Θεό. Να σηκωθούμε και να πούμε, όχι, θα σηκωθήσω, θα σηκωθώ και να πολεμήσω. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος έχει να μου δώσει ευλογίες. Ο Κύριος έχει πηγάδια να ανοίξει για μένα. Δόξα στον Θεό. Ο Κύριος με περιμένει στα γόνατα της προσευχής. Εκεί να με πληρώσει με πνεύμα Άγιο, με δύναμη ξανά. Εκεί να με χρησιμοποιήσει με το χάρισμα που μου έχει χαρίσει. Εκεί να με ευλογήσει. Εκεί να τον δω ξανά να ενεργεί γύρω μου, μέσα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί να αρχίσει ξανά να ακούγεται η γλυκιά φωνή του πνεύματος του Αγίου. Δόξα στον Θεό. Εκεί να τον βλέπω ξανά τον Θεό μου ζωντανό. Και αληθινό, καθώς είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδερφοί, λίγος καιρός έμεινε. Τώρα λένε για την ενοποίηση. Ο ένας αριθμός. Τον έναν αριθμό τον προβλέπαμε, όχι εγώ, οι αδερφοί. Τον προλέγανε από το που πιστέψαμε εμείς, τον 90. Το λέγανε, όλα θα γίνουν ένας αριθμός. Και να λοιπόν που ήρθε η ώρα... Και από το Σεπτέμβριο, Οκτώβρη, ένας αριθμός. Άμκα, αφημί, όλα. Ένας αριθμός. Δόξα στον Θεό. Και εμείς, σαν τις Παρθένες, ενίσταξαν πάντηση και κοιμώντου, Πολλές φορές, μέσα στη ζωή, μέσα σε αυτό όλο, και περνάνε και τα χρόνια, συνηθίζουμε. Παλιά, θυμάμαι, ας πούμε, γινότανε κάτι... Βγήκε το χάραγμα, πεταχτήκαν όλοι επάνω το χάραγμα αυτό, το συνηθίσαμε. Μετά κάτι άλλο, κορονοϊός, το συνηθίσαμε και αυτό. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στα καταστήματα αν δεν είχαμε αυτό το QR, το εμβολιασμού, απίστευτα πράγματα. Το συνηθίσαμε και αυτό, δόξα στον Θεό. Αλλά πέρα από όλα αυτά, αδερφοί, να φροντίσουμε αυτό, να είναι η λαμπάδα μας αναμένη και το λαδάκι μας γεμάτο. Δόξα στον Θεό. Με αυτό θα κλείσω, αδερφοί μου. Οι Παρθένες, οι φρόνιμες στήγανε. Στο ένα χέρι τη λαμπάδα και στο άλλο το δοχείο. Οι μωρές, τι κάνανε? Κάτσαν τη λαμπάδα, σου λέει αυτό χρειάζεται. Αυτό θέλω. Αυτό, άχρηστο μου φαίνεται.
δεν παίρνω καλύτερα αυτό, να αφήσω αυτό, να πάρω αυτό. Προσπαθεί ο διάβολος να μας δώσει κάτι, να κρατάμε στα χέρια μας άλλο εκτός από το δοχείο. Μα τώρα θα κάτσεις να αφιερώσεις χρόνο να πληρωθείς με πνεύμα Άγιο. Ας το καλύτερα. Βγάλε κανένα χιλιάρικο παραπάνω το μήνα, πιο καλά είναι. Πάρε αυτό να κρατάς αντί για το δοχείο το λάδι. Η λαμπάδα να μένει έτσι κι αλλιώς. Και πάει να μας κοροϊδέψει ο διάβολος, αδερφοί μου, αλλά να μην μας κοροϊδέψει. Να κρατήσουμε και τη λαμπάδα και το δοχείο, να δει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αμήν.